υπάρχουν και οι πυροσβέστες οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με κάποια εγκάβματα που χαρακτηρίστηκαν παράξενα, διότι ενώ φορούσαν τις πυρήμαχες στολές, όμως είχαν εγκάβματα σε σημεία που ουσιαστικά έμειναν άδεικτες οι στολές, αλλά οι ίδιοι είχαν αυτά τα εγκάβματα. Συγκεκριμένα, από την πυροσβεστική έχουμε την ενημέρωση ότι είναι επίσημα δύο οι πυροσβέστες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Ο ένας με εγκάβματα δευτέρου και τρίτου βαθμού στο χέρι του, ο άλλος με μικρότερα εγκάβματα, όχι το ίδιο έντονα, mm-hmm. παρόλα αυτά όμως σε περίεργο σημείο, δηλαδή στη μέση του και στο γλουτό. Τώρα, πώς κατάφεραν, γιατί μιλάμε για χημικά εγκάβματα, άρα προφανώς μιλάμε για κάποιο υγρό. Πώς κατάφερε αυτό το υγρό να διαπεράσει τη στολή, η στολή να μην πάθει κάτι. Παρόλα αυτά όμως, ο πυροσβέστης να υποστεί εγκάβματα εσωτερικά, είναι λίγο περίεργο. Μίλησες και με πραγματογνώμονα. Μίλησα και με πραγματογνώμονα. Ο οποίος τι σου είπε, γιατί οι πραγματογνώμονες είναι αυτοί που θα δώσουν και κάποιες εξηγήσεις για αυτή τη μεγάλη έκρηξη και φωτιά. Ακριβώς. Πραγματογνώμονας λοιπόν δίνει τρεις πιθανές εκτιμήσεις. Η πρώτη, ότι η έκρηξη αυτή προήλθε από κάποιο υγρό συντήρησης ή κάτι τέτοιο, όπως φρέον από το σύστημα κλιματισμού. Η δεύτερη πιθανή εκτίμηση είναι από πετρέλαιο σε περίπτωση που η αμαξοστοιχεία εκινείται με διζελοκινητήρα. Και η τρίτη πιθανή εκτίμηση είναι ίσως κάποιο φορτίο το οποίο μπορεί και να μην δηλώθηκε, να είναι κάποιο απόρριτο φορτίο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπαλάσκα ή τον κύριο Νουλέζα αν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Γίνονται τέτοια φορτία, τέτοιες μετακινήσεις απόρριτων φορτίων. Κύριε Μπαλάσκα, ελάτε, απαντήστε παρακαλώ από πολύ, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Εμπειρία του. Ελάτε κύριε Μπαλάσκα, παρακαλώ. Κοιτάξτε, αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν έχει καμία σχέση και δεν αφορά και από εκεί πέρα και να μπορούσα να απαντήσω, δεν θα έπρεπε να απαντήσω διότι είμαι εντελώς αναρμόδιος, το καταλαβαίνετε αυτό. Άκουσα και εγώ για καψίματα πυροσβεστών, οι οποίοι είναι άλλο σώμα που απλά ανήκουμε στο ίδιο Υπουργείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οτιδήποτε και να πω στην περίπτωση αυτή για φορτία τα οποία μεταφέρει ο σιδηρόδρομος και ενδεχομένως να μην υπάρχουν παραστατικά θα είναι άτομο. Έχει ζητηθεί ένορκη διοικητική εξέταση, έτσι, από το πυροσβεστικό σώμα. Από το πυροσβεστικό σώμα. Σωστά το λέτε κύριε Μπαλάσκα, ναι. Από το πυροσβεστικό σώμα και για να ξεκαθαρίσω εγώ, για να εξηγούμαστε, να μην παρεξηγούμαστε. Η αστυνομία έχει αναλάβει μέσω της Αγγλίας την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος, δηλαδή του κράς, της σύγκρουσης. Mm-hmm. Όλα τα άλλα είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Μάλιστα, άρα θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει και τι θα αποκαλυφθεί και τι θα μας δώσουν και οι ειδικοί. Τι σημαίνει αλλού παπά Ευαγγέλιο? Έτσι όπως το λέτε είναι εύκολο, διότι ένα κομμάτι ύφασμα, αν πάρθει και πάει στο Γενικό Χημείο του Κράτους από τις στολές των πυροσβεστών, οι οποίες εμποτίστηκαν ενδεχομένως από αυτό που κάποιοι συζητούν, από κάτι αν εμποτίστηκαν θα φανεί τσακ μπαμ. Ο κύριε Μπαλάσκα, εγώ απλά στέκομαι στο ότι λέτε ότι η προανάκριση στέκεται στη σύγκρουση και ότι όλα τα υπόλοιπα είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Γι' αυτό το πήρε η τροχέα. Η προανάκριση την έχει πάρει τροχέα. Μάλιστα. Η λοιπόν, σας. Κυρία Μιχελιδάκη, παρακαλώ πολύ, πρέπει κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε, διότι μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Νουλέζα. Αν λοιπόν, θέλετε μία κουβέντα μόνο για να κλείσουμε. Ναι, μία κουβέντα. Έλα. Ακούστε, ενδεχομένως η ανάφλιξη, η πυρκαγιά προκλήθηκε εξαιτίας της φοδρότητας της σύγκρουσης. Γνωρίζω και εγώ για τα φρέο που έχουν σχέση με τα φρένα ή για οτιδήποτε άλλο μετέφερε η επιβατική αμαξοστοιχεία στο κηλικείο και ούτω καθεξής. Όμως, τόσο μεγάλης έντασης πυρκαγιά, κατά την άποψή μας και των συγγενών που εκπροσωπώ, δεν δικαιολογείται. Αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Θα περιμένουμε πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα δείξει η έρευνα. Σας ευχαριστώ που πολύ. Μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία συνετέλεσε να αυξηθεί ο αριθμός των θανών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νουλέζα, κύριε Μπαλάσκα. Καλό απόγευμα. Για το διατάγμα θα βάλετε και εσείς κύριε δικηγόρο και όλοι, βάλτε επιπλέον και επιμέρους τεχνικούς συμβούλους δικούς σας, ώστε να είναι στην ειδική έρευνα.